Έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία. Όταν θα επιστρέψει, θα δώσει τις σχετικές εξηγήσεις στην παράταξη. Η δήλωσή μας όμως έχει να κάνει με το εξής απλό. Ότι εμείς σαν παράταξη αποκηρύσουμε κάθε ακραίο, κάθε ακραία συζήτηση ή ακραία θέση από όπου και αν προέρχεται και στο ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή της Θράκης, τα ακραία φαινόμενα δεν χωρούν από όπου και αν προέρχονται. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ερευνήσουμε, θα ζητήσουμε εξηγήσεις από τον περιφερειακό μας σύμβουλο, εάν τις κρίνουμε επαρκείς ως παράταξη και έχει καλώς, εάν δεν τις κρίνουμε επαρκείς, τότε θα κρίνουμε εμείς πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα. Και νομίζω ότι εδώ μπορεί να κλείσει το θέμα και θα επανέλθει όταν πρέπει. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλω να δηλώσω ότι καταδικάζουμε κάθε ενέργεια και πράξη που δημιουργεί πρόβλημα στην αρμονική συμβίωση των συμπολιτών μας στην Τάκη. Δεν αφορά όμως μόνο την παράταξη του κύριου Καραλίδη, που σίγουρα δεν έχει, ίσως ένα λόγο επιπλέον, αλλά δεν έχει ευθύνη προφανώς η παράταξη του κύριου Καραλίδη για αυτό που συνέβη. Είναι προσωπική ευθύνη του συναδέλφου. Είναι όμως και μέλος του Προεδρείου και με αυτή την ιδιότητα ζήτησα και εγώ σήμερα να τον συναντήσω. Είχαμε ένα ατυχές γεγονός με την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας φωτογραφίας παλαιότερων χρόνων για τον περιφερειακό μας σύμβουλο Μεμέτ Ουστά, για την οποία πολλές φορές έχει απολογηθεί επί του ζητήματος. Κάποια κέντρα όμως το επιβουλεύονται και θέλουν να το επαναφέρουν ξανά στο προσκήνιο. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς σαν παράταξη, σαν κοινωνική συμμαχία, αποκηρύσουμε οποιαδήποτε ακραία φωνή, ακραία ενέργεια από όπου και αν προέρχεται. Είτε από ανθρώπους της μειονότητας, είτε από ανθρώπους της πλειονότητας. Μας έχει καταθέσει εσωτερική έγγραφη δήλωση που αποκηρύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ όμως να μπω σε λεπτομέρειες, διότι δεν είμαι εξουσιοδοτημένος για κάτι το οποίο είναι προσωπικό δικό του με την παράταξη, να το κοινοποιήσω εγώ και κατά συνέπεια είναι θέμα δικό του όταν επιστρέψει να το κοινοποιήσει. Εμείς λοιπόν πριν από το Περιφερειακό Συμβούλιο ως παράταξη το συζητήσαμε. Καταλήξαμε στην συνάντηση που θα γίνει όταν επιστρέψει στην Ελλάδα και θα δώσει προφορικά και διαζώσεις τις όποιες απαντήσεις, ότι σας λέω μόνο ότι αποκηρύσει κάθε μορφή ακρότητας που γίνεται στο χώρο της Θράκης και είναι υπέρ της ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων.